Καλημέρα καρδάσια, είναι 6.30 ώρα το πρωί, κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να συγχρονιστώ με τις ώρες που εδώ οι Άγγλοι και όσοι παρακολουθούν στο εξωτερικό τι ώρες πηγαίνουν στα meeting. Είναι ακραία νωρίς γιατί είναι ακραία μακριά και σήμερα πηγαίνουμε στο μεγαλύτερο event για ρετρό, παλιά αυτοκίνητα, νέα classic αυτοκίνητα στην Αγγλία, γίνεται μια φορά στο τέλος του χρόνου και το τέλος του χρόνου αυτόν είναι όταν τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρουμε εδώ στην Αγγλία σε λίγο καιρό από τώρα θα αρχίζουν να βγαίνουν τα αλάτια στο δρόμο, οπότε περισσότεροι κλείνουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στα γκαράζ. Ναι, όπως βλέπετε η γειτονιά μου δεν υπάρχει. Όπως καταλάβατε δεν υπάρχει και ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει ψυχή. Ας τρέξουμε λίγο. Αυτή είναι η γειτονιά μου, για όσοι αναρωτιούνται. Ποιος αναρωτιέται, ένας θεός ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Πιο random εκκλησία. Baptist Church. Αυτό, οπότε πηγαίνω να βρεθώ με ένα... Ο Ντάνιελ θα είναι ήδη εκεί με την οικογένειά του. Δεν έχει χώρο στο αμάξι, οπότε εγώ σήμερα θα πάω με ένα... Μπόρεσε δηλαδή ο Ντάνιελ να με κανονίσει ένα παλικάρι να με πάει. Και θα πάω μαζί τους. Και από ό,τι έχω ακούσει το meeting θα έχει πάνω από 1.000 με 2.000 αυτοκίνητα από όλη την Αγγλία. Ούτε καφέ, ούτε τίποτα, ούτε φρέντο έχει εδώ. Κάνε τον Daylicious ρε παιδιά. Κάνε Coffee Island. Α, by the way, για αυτούς που τους αρέσουν, ο γείτονας εδώ πήρε την καινούργια την Alpha Class. Ένα από τα πιο άσχημα Mercedes που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, για μένα τουλάχιστον. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, τα λέμε στο meeting, λογικά. Oh yeah, τίτλοι Kardashians. Βρίσκας παιδάκι και πάει τα μαξάκι. Μήκος, λάθος, λάθος. Ρε μαλάκα, εστρελό. Πάω ευθεία, πάω ευθεία. But I've got mystery. Δεν ξέρω αν με ακούτε, πάντως αυτό το μίνι δεν υπάρχει. Oh, shit. Κι άλλο ένα μίνι. Άγγλια. Τα Άγγλια είναι απίστευτα, απίστευτα. Πεντάλιτρο Mustang. Ακραίο. Ναι ρε φίλε, Highway Patrol, ακραιότητα, Αμερικανιά, πάρα και το Firebird, ακραίο επίσης, αυτά είναι, για μια δόση το πίστεψα, αλλά δεν πειράζει, μια τάκη, να το. Μιλάτε μόνο για το Τζούκο Ετσέτο. Ότι σπάει.
Εδώ V8 κόμπρα. Ακραιότητα. Ακραίο. Το είχα εχθές. Ακραιότητα. Και manual. Αδειά. Το είδαμε και αυτό στη ζωή μας. Το ξέρουμε ότι ζει τα ένα. Οι πόρτες της πέφτουν κάτω. Αλλά ακραιότητα, έτσι. Το είχα. Το είχα για αυτό, να ξέρετε. Ζήτα ένα. Αλλά το πιο ακραίο, παιδιά, είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω αυθεντική M3. Αυθεντική M3. Το ξαναλέω. Αυθεντική M3. Λοιπόν, αφήνω τον B-roll να μιλήσει μόνο του. Πιστεύω ότι έχουν M3 και ότι με αυτό το απλό M3 μπορούν να κάνουν τα Max M3. Αυτή είναι η πραγματική απόδειξη πως μοιάζει μια M3. Πιστεύω η πιο όμορφη M3 όλων των εποχών. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι νομίζετε εσείς για αυτή την M3. Πιστεύω είναι η αγαπημένη μου. Αυτό το πόρτο μπαγκάζ πίσω, πως ανοίγει, αυτές οι λεπτομέρειες, η αεροτομή. Holy shit. Και Opel. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα δούμε τι είναι. Yes, Monza. Φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό το Opel, όχι υπερσπάνιο. Και γι' αυτό είναι και Opel, γιατί το πέρα τα περισσότερα είναι Vauxhall. Ακραίο, αλλά είναι αυτόματο. XR. Ακραιότητα το XR. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Έχει ψηλό αεράκι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Όλοι με κοιτάνε περίεργα γιατί μιλάω ελληνικά, αλλά χαίστηκα κιόλας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ωραία κλασικά αυτοκίνητα. Ακραιότητα, άλλο να αμάξι να πηγαίνει στη δουλειά. Κάντι. Το τσέλικα υπερακραίο, το κάμπριο υπερσπάνιο επίσης. Oh yeah. Oh yeah. Oh fucking yeah. Αυτό μάλιστα. Φίλε, ο Κώστας από το Κορδελιό ήρθε με το ραλί. Όχι καμία σχέση. Τα ραλί εδώ πέρα είναι υπερσπάνια. Υπερσπάνια, γιατί συνήθως έχουν τα GTI. Το συγκεκριμένο ραλί είναι πιπίλα και εννοείται το 16 βαλίτο GTI επίσης τα σπάει με την τρομερή ζαντάρα που φοράει. Το Escort είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακραιότητα. Εδώ έχει ακραία παλιά ανταλλακτικά από αυτοκίνητα που μπορείς να αγοράσεις όποτε γουστάρεις. Ακραία τιμόνια. Πώς βλέπετε. Είπα να τον προσπεράσω αλλά λέω όχι. Ας έρθουμε στο Supra. Ίσως από τα πιο ακραία Supra. Πόσο ακραίο πιστεύετε από το 1 μέχρι το 10? Πόσο ακραίο από το 1 μέχρι το 10? Πιστεύω η ζαντούλα θα έπρεπε να αλλάξει, αλλά... Λοιπόν, 3, 2, 1, B-roll. Όπως λέει και στο αυτοκόλλητο, 900 άλογα. Και πάρτε την ξενέρα του πλανήτη. Αυτόματο. Αυτόματο, ρε φίλε. Oh. Λοιπόν, βρήκα πως θα κάνω το δικό μου τσίκου ατσέντο. Μιας και το κάνω μαλακίες μες στο χώμα, πάρτε το. Δεν πιστεύω. Τάσω το αμάξι σου. Τάσω το αμάξι σου, δεν το πιστεύω.
Επίσης ζαντάρα. Επίσης ζαντάρα. Να το και το πεζό, το οποίο πολύ σύντομα λογικά θα το έχουμε για review. Ξέρω τον άνθρωπο. Μαζντάκι, μιατάκι, ακραίο, σε ακραία κατάσταση. Πάρτε και ένα χέρι πίσω. Το επόμενο αμού αμάξι που είναι μέσα στη λίστα θα το συζητήσουμε, το MR2. Το συγκεκριμένο MR2. Πείτε μου γνώμες. Πείτε μου γνώμες. Ο Νταν κάνει φωτογραφίες. Bazooka, isn't it? Bazooka. What? Bazooka. I have the exhaust coming here, don't you? Yeah. With no reason. Oh yeah. This Renault. Ooh. Two of them. The big sedan and the coupe. This Fuego or just getting here, which is like Alpine. Yeah, the Alpine. Oh, this is the first time this season. Yeah. And this one is wow. Δεν το πιστεύω. Holy shit. Later on. Let's go from this side. The mad scientist's car. Yeah. Don't do it. Remember? Don't do it. With okay, I got this. Yeah, I got this. Jesse, don't do it. Oh. Okay. B-roll. Μετά από σχεδόν 6 ώρες περπάτημα και κούρασης, δεν έχω δει ακόμα όλα τα αυτοκίνητα. Θα τα είδα πολύ γρήγορα σε μια βόλτα. Έβγαλα τα καλύτερα. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Έρχονται πολλά περισσότερα, αν και τώρα το χειμώνα δεν κάνουν. Αυτά είναι τα τελευταία, είναι τα closing και τώρα έρχονται τα breakfast meetings που οργανώνω εγώ και ο Ντάνιελ για το Hazard. Για να μείνετε πολύ συντονισμένοι σε όλες αυτές τις καταστάσεις, κάντε ένα subscribe και στο Hazard. Θα πέσει στο τέλος του βίντεο και κάτω στο description. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κανάλι, το οποίο το τρέχω πάλι εγώ με τον Ντάνιελ. Δεν το τρέχω μόνος μου εκείνο όπως τα Kardashians. Έχουμε κλείσει πολλά review από όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχετε δει σε αυτό το βίντεο. Ίσως προλάβουμε πριν τα Χριστούγεννα, αλλιώς προς τις αρχές του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να ξανακάνουμε review, γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα μπαίνουν μέσα στα γκαράζ ξανά, γιατί αναγκαστικά ρίχνουν πάρα πολύ αλάτι εδώ, όπως και στη Γερμανία και λοιπά, σε αυτά τα κράτη, και έχει σαν αποτέλεσμα να σκουριάζουν, και επειδή δεν θέλουν να τα σκουριάσουν, όλα είναι απίστευτης αξίας, τα βάζουν μέσα στα γκαράζ. Από εκεί πέρα κάντε ένα like για να μας βλέπει περισσότερος κόσμος. Είμαστε σχεδόν στους 10.000 subscribers, είναι τρελό αυτό. Εάν βοηθήσουμε και το κανάλι του Hazard, που είναι πάλι δικό μου με τον Daniel, αλλά είναι το αγγλικό κανάλι και πάντα σε κάθε review και βίντεο ανεβαίνει κάτι έξτρα, είναι σαν έξτρα behind the scenes από τα δικά μας, κάντε και ένα subscribe εκεί πέρα. Και άμα καταφέρουμε να μαζέψουμε πολλούς subscribers, σας είπα, θα κάνουμε το καμάρο. Ναι, το spot εν τω μεταξύ που έχω βρει, νομίζουν ότι εγώ έχω αυτά τα δύο απίστευτα αυτοκίνητα. Το Mazda GT και το Livery, που είναι το αυθεντικό το Mazda που έτρεχε στους αγώνες. Και με ρωτάνε όλοι αν είναι δικό μου το αμάξι. Τώρα τι να σου πω, σε μερικούς μπλακάκιδες λέω ότι είναι δικό μου, είναι, και έχει 2.000 άλογα και πιστεύω τα ζώα. Εγώ έχω ένα τσίκο και εδώ πέρα δεν έχω τίποτα. Σας είπα, το MR2 που σας έδειξα, θα κάνω τώρα το επεισόδιο για το καινούριο μου αυτοκίνητο. Έρχεται, να το βλέπω, είναι στο βάθος.
είναι ένα από τα υποψήφια. Αν και με τρελαίνει, δεν έχει 4 θέσεις, γι' αυτό το σκεφτούμε. Done. Everybody asking me if this is mine. And I'm like, oh yeah, you know.